πάμε στα κλεμμένα όνειρα, mm-hmm. όπου πρωταγωνιστείς μαζί με άλλους πολύ γλυκτούς τοπιούς και είναι ο δεύτερος πολύ πετυχημένος κύκλος της σειράς του Μέγκα. Ακριβώς. Φέτος. Ήρθες αντιμέτωπη με ένα πολύ μεγάλο μυστικό στα προηγούμενα επεισόδια. Έμαθες ότι ο άντρας που αγαπάς είναι αδερφός σου. Ακριβώς. Μεγάλο χτύπημα αυτό για μια γυναίκα. Τρομερό σοκ. Και γι' αυτό και οδηγήθηκες και στο νοσοκομείο. Το κορίτσι έπαθε πατατράκ. Ακριβώς. Τώρα τι θα γίνει. Μεγάλα ψυχολογικά προβλήματα πια. Τώρα. Θα μιλήσει κάποια στιγμή. Γιατί μέχρι τώρα είναι μουγκή. Το ξέρω. Αυτό μου λέει ο κόσμος. Μέχρι να μιλήσει, λέει θα έχουμε τελειώσει το πανεπιστήμιο, θα έχουμε πάρει πτυχίο. Δεν μπορεί να μιλήσει τώρα, παιδιά, το ξέρετε. Γιατί από το σοκ έμεινε. Από το σοκ. Ναι, γιατί πήρε ταυτή μου δηλαδή. Δεν είναι ότι μου το έπανε κιόλα με τρόπο. Είναι ότι ήμουν έξω από την αποθήκη, από το σπίτι του Σταύρου και άκουσα να μιλάνε και να λέει Βίκη στη ζωή ότι είναι γιος μου. Καλά, και γιατί μετά τη ζωή. Ο Σταύρος και είναι αδερφός το παιδί. Το σοκ. Γιατί είναι αυτός που. Δεν είναι ο αγαπημένος της παιδί μου. Ναι. Είναι αυτός που αγαπάει. Αλήθεια. Είναι ναι, ο άνθρωπος που είμαι ερωτευμένη. Και μαθαίνω ότι είναι αδερφός μου. Παλεύω ένα μισή χρόνο δηλαδή αυτό. Είναι σιγουρότατο. Κανονικό. 100%. Κανονικό. Από τον ίδιο πατέρα. Κάνε το DNA. Τώρα θα λύσει. Δεν χρειάζεται καν. Το ξέρουμε, ναι. Έχει γίνει. Εγώ, παιδιά, θα κρατούσα μια πισινή. Εγώ, δηλαδή, να το προχωρήσω το ερωτικό, λες, ναι, μέχρι να δούμε, όχι, να σιγουρευτούμε. Να κάνετε DNA, ποτέ δεν ξέρεις τι συμβαίνει. Τόσο και τόσο έχουμε δει στις σειρές και στις ταινίες. Παιδιά, σας το λέω από μέσα τώρα, είμαι σίγουρη. Α, εντάξει, ξέρεις εσύ. Είναι σίγουρο. Έχω διαβάσει σενάριο. Είναι σιγουράκι. Ναι. Είναι σιγουράκι. Πάμε στα σενάρια ζωής, λοιπόν. Όχι, άσε να σου πει τι θα γίνει μετά, περίμενε. Λοιπόν, θα συνέλθω σιγά-σιγά, θα αρχίσω να μιλάω, αλλά προς το παρόν δεν θα αποκαλύψω τι συμβαίνει. Γιατί θα κινδυνεύσει η ζωή του Σταύρου. Γιατί όπως ξέρετε, ο μπαμπάς μου και ο αδερφός μου δεν είναι πολύ στα καλά τους. Το ξέρω. Έχουν πολλά ψυχολογικά προβλήματα και μπορούν να το σκοτώσουν αυτό το παιδί. Και γιατί έχουν κάνει και άλλες δολοφονίες. Τι θα κάνεις, θα συνεχίσεις και πώς θα το δεις. Περνάει από διάφορες φάσεις, προσπαθεί να διορθώσει τα λάθη της, μετανιώνει. Θα είσαι συνέχεια μουγκοθόδωρος. Όχι, όχι. Σου λέει θα συνέχεια. Όχι, όχι. Κάποια επεισόδια. Για λίγα επεισόδια, ρε παιδί. Ναι, ήταν τα καλύτερα γυρίσματα αυτά. Επειδή εγώ τόσα χρόνια, παιδιά, έχω να σα πω στη ζωή τη άλλη 3 χρόνια και τώρα. Δεν έχω κάνει σκηνές στο νοσοκομείο. Όλοι έχουν πέσει σε κόμμα, έχουν αρρωστήσει, έχουν πεθάνει. Δεν υπάρχουν καλύτερες σκηνές. Να πηγαίνεις ξενυχτισμένος στο γύρισμα, για να είναι και ωραία τα μάτια, κόκκινα και αφιδωτωμένη ολόκληρη, και να ξαπλώνεις σε ένα νοσοκομείο και να μιλάνε οι άλλοι και εσύ να κοιμάσαι. Είναι υπέροχο. Είναι κοιμάσαι, είναι πολύ ωραίο. Είναι το καλύτερο πράγμα στην Ελλάδα. Φαντάζομαι το script, το σενάριο ξαφνικά. Έχω αυτοκινητιστικό! Το jackpot είναι αυτό που έχει στο πίσω. Ναι, ναι, ναι. Είναι εξαιρετικό, παιδιά, αυτό. Είναι εξαιρετικό. Και ήταν η μόνη μέρα που είχα γύρισμα, έλεγα κάτι ατάκια. Εντάξει, μη φανταστείτε, πέντε λογάκια. Αλλά μιλούσαν όλοι οι άλλοι από πάνω μου και εγώ απλώς κοιμόμουν στο κρεβάτι του πόνου. Είναι πολύ ωραίο. Ως γυναίκα σε παραλαπίπα γενικότερα. Όχι. Όχι, δηλαδή κανονικά σαν άνθρωπο πώ είσαι. Κοίτα, όταν με πρωτογνωρίζει, δεν μιλάω σχεδόν καθόλου. Ακούσμα. Με λες και αντικοινωνική δηλαδή. Πονήρο, τσεκάρει τον άλλο, ε. Ναι, μάλλον. Και επειδή είμαι πολύ κλειστή και δεν νιώθω άνετα. Και... Αλλά όταν νιώθω άνετα και ωραία, όπω εδώ για παράδειγμα, βλέπει ότι λύνει τη γλώσσα μου σιγά-σιγά. Λύνεται για όλα. Όχι για όλα. Γιατί, Αθηνά. Μην το ρωτάς. Για τα μισά. Μην το ρωτάς έτσι. Κάντε την ερώτηση και να δεις τι θα γίνει. Όχι, εγώ επειδή φοράω τα γυαλιά σήμερα, δεν ξέρω, κάτι συμβαίνει. Μένα μου αρέσει πολύ με το γυαλί. Εννοώ, ρε παιδί μου, στις προσωπικές σου σχέσεις, αν μιλάς τόσο πολύ. Αν είσαι γυναίκα. Τώρα νομίζω ότι μιλάω πολύ, δηλαδή. Σε έχω ενοχλήσει λίγο. Όχι. Μιλάς κανονικά. Αλλά εννοώ, ρε παιδί μου, είσαι γυναίκα που κάνει κρεβατό μουρμούρα. Αυτό είναι γκρινιάρα. Αλλά όχι στο κρεβάτι. Στο κρεβάτι εστιάζει σε όχι, κοιμάμαι στο κρεβάτι. Είμαι τόσο κουρασμένη πια που μόνο κοιμάμαι. Μα το χάλασες. Το κρεβάτι δεν είναι να γκρινιάζουμε. Ναι. Δεν ξέρω πώς έχει. Δεν έχει ποτέ. Όλοι έχουν όχι στο κρεβάτι. Πολύ σπάνια όμως. Να κάνεις τα παράπονά σου σε κάποιον, κάνε την ώρα που συζητάτε, που μιλάτε. Αυτό στο κρεβάτι είναι για να κοιμόμαστε. Ναι. Και να κοιμόμαστε. Δεν έχεις προφασιστεί ποτέ πυρετό, ας πούμε. Τι? Γιατί, για ποιο λόγο. Την ώρα του. Ναι, αυτό που λένε οι γυναίκες. Δεν μπορώ, έχω πονοκέφαλο. Πονοκέφαλο, όχι πυρετό πια. Ναι, ενώ αυτό εννοώ. Δεν έχει προβάσει πονοκέφαλο, από νεύρα. Έχω πει δεν θέλω. Να σου πω του καημένου του Παύλου, μα έχει πυρετό του προφασίζω. Σε απέραντη συμπόνια το τονίγιωτα. Απέραντη συμπόνια το νίγιωτα με έπιασε τώρα. Κυκλοφορώ με θερμόμετρο για να σιγουρεύομαι κάθε φορά. Μα έχει και πειρετό σου για να τι έχουν. Τι άλλο σου έχουν πει, για πες. Επειδή είναι υπομόνδριο για να μην κάτσει δίπλα του, θα φύγει. Και κάκια, κρεμονία, τι άλλο σου. Ανεμογλωγιά σίγουρα. Ότι δεν φταίει εσύ. Δεν φταίει εσύ και τέτοια. Θέλω να μείνω λίγο μόνη μου. Ναι, αλλά δεν έχετε μείνει σε αυτό που σα είπα, δεν λέει ποτέ ψέματα, απλά δεν το κάνει.
Είναι ευθεία. Ευθεία γραμμή. Ευθεία γραμμή. Είναι ευθεία άνθρωπος. Τι να πω. Τι να πω. Λοιπόν, έχουμε να πούμε πολλά με την Αθηνά και έχουμε να... θα μας κάνεις μία πολύ ωραία μάσκα που φτιάχνεις για το πρόσωπό σου και είναι έτσι ωραίο και λαμπερό. Για λάμψη, ενυδάτωση. Γίνεται εύκολα, γρήγορα και ανέξοδα. Ναι, είναι πέντε απλά υλικά που έχουμε όλοι στο σπίτι μας πάντα. Παπάγια, έτσι. Τροπικό μάγκο, χρυσό χαβιάρι από τσακτές του Βόρειου του Βόσπορου και, και ψήγματα πολλά του τρούφας. Και δάκρυα σαύρας. Σηκότερο, πάρτε το. Και δάκρυα σαύρας. Και δάκρυα σαύρας. Μάγια θα κάνει. Ελπίζω να τα έχετε όλα αυτά έτσι στην κατάψυξη. Εννοείται. Λοιπόν, όχι, δεν είναι όλα αυτά. Μόλις γυρίσουμε θα τα κάνουμε όλα αυτά και θα πούμε και άλλα πολλά με την Αθηνά. Και ίσως, γιατί δεν τις το έχω πει ακόμα και δεν μπορώ να δεσμευτώ απέναντί σας, γιατί σας τιμώ και σας αγαπώ, μπορεί να μας κάνει και ένα μικρό δώρο. Ίσως, όταν γυρίσουμε.